Για πες μας, κύριε Λεωνίδα, μετά από 24, μετά από 30 ώρες περίπου συνεχώς στο πόδι χωρίς ύπνο, ναι, που τις περάσαμε μαζί εδώ. Ναι. Καταρχήν σε βλέπω ακμαίο ακόμη. Είμαστε μαθημένοι από αυτό το πράγμα. Αντέχεις. Αντέχουμε, τι άγαμε. Θα κοιμηθούμε κάνα σάββατο την αρέχουμε, θα ξανασυνέλθουμε πάλι. Για πες μας κάτι που δεν είπαμε τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε. Όταν κάνουμε την πρώτη απόσταξη, ένα γεμάτο καζάνι, πόση ώρα περίπου χρειάζεται κατά μέσον όρο για να βράσει ικανοποιητικά και να του πάρουμε το ενόπλιο που έχουν μέσα στα στέφυλλα, κατά μέσον όρο, στην πρώτη καζανιά, πόση ώρα πάει κάθε καζανιά? Από 2 μέχρι 3 ώρες. Η πρώτη καζανιά. Ναι. Και η δεύτερη καζανιά, αυτή η τελευταία που το ραφινάρουμε το τσίπουρο. Και αυτή μπορεί να υπερβεί σαν είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Ναι. Να είναι το καζάνι αυτό 100 κιλά πόσο θέλει μέσα. Μπορεί να κάνεις και 3 ώρες και ένα τέταρτο, 3,5 ώρες, εξαρτάται τώρα τι ένταση θα έχει πια. Μάλιστα. Γιατί κάθε φορά που βγαίνουν 10-15 κιλά, πρέπει να δίνουμε τη βουλιά γιατί να μεγαλώσουμε. Να έχει πιο πολύ δίνουμε γιατί πέφτει η στάχνη εκεί μέσα. Μάλιστα. Από το τσίπουρο που ήταν. Στο τέλος, όταν ένα τσίπουρο βγαίνει μετά τη δεύτερη απόσταξη, βγαίνει ένα τσίπουρο, θα λέγαμε αρκετά δυνατό, 26 βαθμών, 27, 28. Περνάει από 30. Το πρώτο. Ο μέσος όρος του, όμως, της δεύτερης αποστάξεως, θα είναι, ας πούμε ότι είναι περίπου στο 26. Ας πούμε περίπου στο 28. Συνήθως αυτά, δηλαδή τα τσίπουρα που τα σταματάνε στο σύνολο. Γιατί το πρώτο είναι δυνατό, το τελευταίο είναι πιο ελαφρύ, κάτω από 20. Στο σύνολο γίνεται το μείγμα και ξεκινάνε τι σταφύλια θα έχουμε, τι στέφυλλα θα έχουμε βάλει μέσα. Αν είναι δυνατά τα σταφύλια αυτά, αν δεν είναι δυνατά, δεν έχουν βαθμούς, δεν έχει το ενόπνευμα που θα έχει ένα 14-15 βαθμούς μουστιά και με ένα που θα έχει 9 και 10 βαθμούς. Πέρα από αυτά, από 20 μέχρι 25 βαθμούς σταματάει εκεί μέσα. Πέρα από αυτά τα τεχνικά θέματα, ένας μικροπαραγωγός έχει βγάλει παραδείγματος χάρη ένα τσίπουρο που στη δεύτερη απόσταξη είναι περίπου 26 βαθμούς. Αρκετά δυνατό θα λέγαμε. Ποιος είναι ο πρακτικός τρόπος για να μπορέσει το τσίπουρο να του κατεβάσει τους βαθμούς για να μπορέσει να είναι πιο ευκολόπιωτο? Ρίχνουμε νερό μέσα. Νερό. Το ανακατεύουμε. Να ρίξεις και νερό απεσταγμένο. Μάλιστα. Κάθε πόσα κιλά απεσταγμένου νερού κατεβαίνει και ένα βαθμό το τσίπουρο? Εξαρτάται από τους βαθμούς που έχει, τι βαθμούς θα έχει, παίζουν όλο το ρόλο που παίζουν οι βαθμοί. Παραδείγματος χάρη λοιπόν είναι 26 βαθμών το τσίπουρο. Ναι. Τι ποσότητα θα έχουμε? Έστω ότι έχουμε 50 κιλά. Ναι. Μάλλον το πούμε στα κιλά, στα 100 κιλά, να είναι και πιο ενδεικτικό το δείγμα. Στα πιο κατανοητό. Πες το, έστω ότι έχουμε 100 κιλά τσίπουρο δεύτερης αποστάξεως με 26 βαθμούς και θέλουμε να το κατεβάσουμε στους 22 βαθμούς. Κάθε πόσα κιλά νερό που προστίθεται κατεβαίνει και ένας βαθμός? Να ρίξεις, παράδειγμα, αν έχει βαθμούς καλούς, να ρίξεις 15 κιλά νερό. Για να κατέβει πόσους βαθμούς? Το νερό θα πάει παραπάνω. Ορίστε. Άμα είναι απεσταγμένο το νερό πάει πιο πολύ νερό μέσα. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει μια περίπου πρακτική αναλογία. Ανά πόσα κιλά νερού κατεβαίνει και ένα βαθμό. Όχι, οι βαθμοί που θα έχει. Οι βαθμοί. Όχι το τσίπουρο. Οι βαθμοί που έχει σταθεί. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι δυνατό. Με πολλούς βαθμούς μουστιά είναι δυνατό. Μάλιστα. Σου λέω, στα 100 μπορεί να ρίξεις και 15 κιλά νερό, αλλά μπορεί να ρίξεις και 10 κιλά. Για να κατέβει 4 βαθμούς. Περίπου. Λέμε θέλουμε από τους 26 να κατέβει στους 22. Άμα θα το κατέβει από το 26 μέχρι το 24, ναι, έχεις περισσότερο από εκεί και κάτι μειώνεις την ποσότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως κατά, ας πούμε, περίπου αυτή η αναλογία είναι 15 κιλά νερό στα 100 κιλά τσίπουρο. Για ένα βαθμό γύρω στα μια σωμόρος γύρω στα 2-3 κιλά. Μάλιστα. Κάθε βαθμός και 2-3 κιλά. Περίπου. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να πέσει 1,5 λίτρο,
Τώρα έπεσε και 2,5. Για πάμε σε κάτι τελευταίο, Λεωνίδα, για να κλείσουμε. Τι συμβουλή θα έδινες στους επίδοξους αμπελουργούς, μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως είμαι εγώ, και γενικώς πώς βλέπεις το μέλλον αυτών των μικρών αποσταγματοποιών? Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Τι συμβουλές θα έδινες πρώτα? Να κρατήσουν την παράδοση.